με τον τιμολέοντα τον Πιέτρη σήμερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με τη βοήθειά σας με τους Κορίνθιους πολίτες για να απαντήσουμε στα όσα είπε χθες ο κύριος Σταυρέλης, ο Δήμαρχος, σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε εδώ σε εσάς και είπε πολλές και βαριές κουβέντες, οι οποίες είναι κατηγορίες, οι οποίες είναι ανυπόστατες, είναι αστήρικτες και είναι προκλητικές και προσβλητικές και για μένα και για τον κύριο Πιέτρη και για τους δύο δημάρχους των όμορων δήμων. Συγκράτησα και είδα ότι μας κατηγόρησε για συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, για ανίερες συμμαχίες, για πούλημα του Δήμου Κορινθίων σε έτερο δήμο, για απρέπεια σε βάρος των Κορινθίων, για ψιθύρους, για φήμες, για παιχνίδια, για καταστροφή του τόπου, για εχθρούς της πόλης, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για κάποιον ο οποίος είναι δήμαρχος στον Δήμο Κορινθίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι κατηγορίες είναι προφανώς αποτέλεσμα φαντασίας, δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, είναι προϊόν σύγχυσης, ταραχής και κακής επιρροής από τη στρατιά των συμβούλων, των πολλών των ειδικών συμβούλων που διαθέτει και τον συμβουλεύουν με λάθος τρόπο. Είπε βέβαια ο κ. Σταυρέλης και δύο σοβαρά ψέματα χθες. Γιατί είναι ψέμα ότι δεν ψηφίστηκε πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και προεδρείο στον Δημόπρακτο. Όποιος από εσάς θέλει μπορεί να μπει στη διάβγεια και να δει την απόφαση που ήταν ομόφωνη και ήταν και η πρότασή του. Είναι ψέμα ότι ο κύριος Πιέτρης που εκπροσωπούσε την παράταξη στράφηκε εναντίον του συμφέροντος του Δήμου. Δεν κατάλαβα, τον ρωτήσατε τον κύριο Σταυρέλη ποιο είναι εκείνο το συμφέρον του Δήμου το οποίο ήταν διακύβευμα στη συνεδρίαση. Δεν υπήρχε κανένα συμφέρον του Δήμου, ήταν το συμφέρον, ο μισθός δηλαδή, του Προέδρου, του κύριου Βασίλη Ταγαρά και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Νεκτάριου, του Σπηλιόπουλου. Και είναι μια δαπάνη η οποία στην πενταετία είναι 350.000 ευρώ. 350.000 ευρώ. Και ήρθε να ψηφιστεί χωρίς καμία τεκμηρίωση από ένα αναρμόδιο όργανο. Γιατί δεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, να ψηφίσουν για τον εαυτό τους τους μισθούς τους. Αυτά τα αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την νομοθεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η στάση του κυρίου Πιέτρη ήταν αυτή η οποία ήταν σωστή σαν τοποθέτηση και προστατεύει τα συμφέροντα των Κορινθίων πολιτών. Γιατί εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Εγώ με τους δημάρχους των όμορων δήμων πριν από μερικά χρόνια ίδρυσα το Δημόπρακτο, έναν αναπτυξιακό οργανισμό ο οποίος λειτουργήσε και πρέπει να λειτουργεί στη βάση της διαδημοτικής συνεργασίας. Γι' αυτό άλλωστε έχει και αυτό το καταστατικό, γι' αυτό και έχει αυτή την εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί εκείνο το οποίο θέλουμε δεν είναι ένας Δήμος να επιβληθεί στους άλλους, αλλά να συνεργαστούν οι Δήμοι και κυρίως σε έργα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή η τακτική που άκουσα από τον κύριο Σταυρέλη που αποφασίζομαι και διατάζομαι είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, ο Δημόπρακτος και θα πρέπει να τα έχουμε όλα τα στοιχεία ο Δήμος Κορινθίων και οι άλλοι δήμαρχοι δεν υπολογίζονται, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, δεν ταιριάζει η νοοτροπία αυτή του αποφασίζομαι και διατάζομαι ούτε στην φιλοσοφία του Δημόπρακτου ούτε και στη δική μου νοοτροπία. Και επειδή είπε ότι είχα φροντίσει να πουλήσω τον Δήμο Κορινθίων και να βάλω πρόεδρο από άλλο Δήμο, εκείνο που είχα πει εγώ είναι κατά την ίδρυση του Δημόπρακτου να υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία. Ήταν μια συμφωνία κυρίων με τους δημάρχους. Πρώτος εγώ και μετά κάποιος άλλος δήμαρχος και μετά ο τρίτος για να έχουμε το κύρος που χρειάζεται στον θεσμό και να λειτουργήσουμε με συνεργασία, γιατί αυτό είναι εκείνο το οποίο επεδίωξα, να έχουμε την συνεργασία. Για να λειτουργήσει όμως ο Δήμος, είχα προβλέψει σωστά ότι η πλειοψηφία 5 έδρες στις 9 είναι του Δήμου Κορινθίου.
για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στον Δημόπρακτο ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμαρχος Κορινθίων είχε όλες τις δυνατότητες να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά. Αρκεί να μην προκαλεί και δημιουργεί εχθρούς στους άλλους Δήμους και να συνεργάζεται μαζί τους. Γι' αυτό και θα πρέπει όταν γίνονται και συζητιούνται αποφάσεις να μπαίνουν στη σωστή τους την βάση. Δηλαδή αυτό που είπε ότι το συμφέρον του Δήμου φύγεται, μπέρδεψε ο κ. Σταυρέλης το συμφέρον του Δήμου με το συμφέρον του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αυτό όμως μόνο σε εγχειρίδια προπαγάνδας τύπου Γκέμπελς μπορεί κανείς να το κάνει. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το συμφέρον του Δήμου και τελείως διαφορετικό το άλλο το συμφέρον, ο μισθός δηλαδή, για αυτό το πράγμα μιλάμε, που είναι όμως αρκετά ψηλός ο μισθός, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό αρμόδιο όργανο είναι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, δηλαδή οι τρεις δήμαρχοι. Και είπε και κάτι άλλο ο κ. Σταυρέλης, ότι έδωσε τη θέση στην μειοψηφία και είναι πολύ δημοκρατικό και είναι η πρώτη φορά που γίνεται και τα λοιπά. Δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί στη δική μου τη θητεία είχα φροντίσει να έχει παρουσία και ρόλο, ειδικά σε κρίσιμες θέσεις, η αντιπολίτευση και οι άλλες παρατάξεις. Θα σας πω για παράδειγμα μόνο ότι στην κρίσιμη επιτροπή για τις ενστάσεις των πολιτών στη ΔΕΙΑΚ, εκεί που έχουμε πρόστιμα τα οποία περιορίζονται, έχουμε ειδική μεταχείριση σε κατηγορίες πολιτών, την πλειοψηφία δεν την είχε η δική μου η παράταξη, ήταν ορισμένος από μένα ο κ. Καρσιώτης, αλλά ήταν ο κ. Σταυρέλης και ήταν και ο κ. Μάριος Ασημακόπουλος. Και αυτή τη θέση την εκμεταλλεύτηκε ο κ. Σταυρέλης και ψηφοθυρικά στο έπακρο και το ήξερα, αλλά επειδή ήθελα να είναι διαπαραταξιακή αυτή η επιτροπή και να μην κατηγορηθεί κανένας για η ευνοϊκή μεταχείριση, την διατήρησα με τη σύνθεση που σας είπα για 3 περίπου χρόνια. Η θέση που πήραμε στον Δημόπρακτο είναι μια θέση η οποία είναι θέση ευθύνης και δεν θα ψηφίζουμε εν λευκό ο κ. Πιέτες που εκπροσωπεί η μειοψηφία της παρατάξης, αλλά θα ψηφίζει ό,τι είναι σύνομο, ό,τι είναι σωστό και όχι παράνομο. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό έκανε και χαίρομαι, παρότι κατηγορήθηκε για τον νεαρόν της ηλικίας του, εγώ στηρίζω τους νέους και θέλω να έχω πολλούς με την ηλικία του κ. Πιέτρη, αλλά και την νοοτροπία και την συμπεριφορά του Δημολέοντος. Θα σας πει ο κύριος Πιέτρης τι ακριβώς διημήφθη εκεί στην συνεδρίαση για να ανασκευάσει όπως πρέπει και να αποκαταστήσει, να ανασκευάσει αυτά που είπε ο κύριος Σταυρέλης, αλλά και να αποκαταστήσει την αλήθεια, την οποία προφανώς δεν του τη μετέφεραν σωστά οι συνεργάτες του κυρίου Σταυρέλη. Και μετά εγώ, επειδή είμαι στην πράξη δημοκράτης και όχι στα λόγια, είμαι διαθέσιμος να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας. Τίμω, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ θα μιλήσω με αλήθειες και με στοιχεία, όχι με αερολογίες. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ σήμερα κιόλας να αποκαταστήσουμε όλη την αλήθεια, γιατί αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν όλες οι Κορίνθιες και οι Κορίνθοι. Σας είπε ο κύριος Νανόπουλος πριν από λίγο ποιος είναι ο Δημόπρακτος, πότε συστάθηκε πριν από 2-3 χρόνια. Από τρεις Δήμους, από το Δήμο Κορινθίων, από το Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίου Θεοδόρου και από το Δήμο Βέλου Βόχας. Με την αλλαγή της διοίκησης και μετά από τις εκλογές, ήρθε η ώρα να αλλάξει και η διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημόπρακτου. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ από τον νέο Δήμαρχο, τον κύριο Σταυρέλη, να είμαι μέλος του Δημόπρακτου. Μόνος του πήρε την απόφαση και προς τιμήν του να ορίσει έναν από τους 5 της Κορίνθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημόπρακτου να είναι από την αντιπολίτευση. Από την ώρα λοιπόν που το έκανε αυτό, έβαλε 4 που ήθελε ο ίδιος, έναν από την αντιπολίτευση εμένα, ήταν 2 μέλη από το Λουτράκι, ο ένας εξ αυτών ο Δήμαρχος Λουτρακίου, και άλλα 2 μέλη από το Βέλο Βόχας, ο ένας εξ αυτών ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας. Πολύ ωραία. Λαμβάνω εγώ λοιπόν στις 6 Φεβρουαρίου, γιατί θα πρέπει επιτέλους να ακούγονται πραγματικά με στοιχεία ό,τι έχει γίνει και με αλήθεια. Και εγώ θα σας δώσω όλα αυτά για να τα έχετε και όπως θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε και να αξιοποιήσετε. Λαμβάνω email στις 8:47 π.μ. το πρωί, 6 Φεβρουαρίου.
με θέμα «Συνεδρίαση ΔΣ, σύγκληση σε σώμα». Καλημέρα σας. Υπενθυμίζουμε τη σημερινή συνεδρίαση ΔΣ για σύγκληση σε σώμα στις 6 μετά μεσημβρίας στα γραφεία της εταιρείας Εθνικής Αντιστάσεως Κόρνουθος. Παρακαλούμε να ειδοποιηθεί και ο κύριος Λιμπερόπουλος, καθώς δεν έχουμε το email του. Αυτό ακριβώς είναι η πρόσκληση η οποία έλαβα για την πρώτη συνεδρίαση του Δημόπρακτου. Βλέπετε εσείς σε αυτό το email κάποιο άλλο θέμα πέρα από τη σύγκληση σε σώμα? Βλέπετε κάποια εισήγηση, κάτι άλλο? Όχι. Πολύ ωραία. Πηγαίνω εγώ λοιπόν σε συνεδρίαση του Δημόπρακτου στις 6 ώρα. Έρχονται οι δήμαρχοι των άλλων δήμων μετά από λίγη ώρα και ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Παίρνει το λόγο ο κύριος Σταγαράς Βασίλης και λέει ότι εγώ θέλω να είμαι ο πρόεδρος του Δημόπρακτου και προτείνω και τον διευθύνων σύμβουλο να είναι ο κύριος Σπυλιόπουλος, ο Νεκτάριος. Πρώτος εγώ λέω ότι συμφωνούμε σε αυτή την πρόταση. Μετά παίρνουν το λόγο και οι δήμαρχοι των άλλων δήμων και λένε ότι και εμείς συμφωνούμε, άρα προχωράει αυτή η διαδικασία ομόφωνα. Ξαφνικά, εφόσον ολοκληρώνεται το πρώτο θέμα, επίσης να τονίσουμε εδώ πέρα ότι τοποθετούνται ως αντιπρόεδροι οι δήμαρχοι των άλλων δήμων. Και όλα τα υπόλοιπα μέλη είναι απλά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία, ωραία. Στα χαρτιά τα οποία μας μοιράστηκαν, λέει ότι δεύτερο θέμα συνάντησης και συζήτησης σήμερα είναι η αντιμισθία του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Παίρνει το λόγο λοιπόν ο πλέον εκλεγμένος ομόφωνα από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κύριος Σταγαράς, άρα εγώ ψήφισα την πρόταση της Δημοτικής Αρχής του Νίκου του Σταυρέλη και του Δήμου Κορινθίων να είναι από το Δήμο Κορινθίων πρόεδρος ο κύριος Σταγαράς και λέει «Εγώ θέλω να έχω αντιμισθία 1.300 ευρώ καθαρά το μήνα και ο κύριος Σπυλιόπουλος ως Διευθύνοντας Σύμβουλος 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα, διότι θέλουμε να λειτουργήσουμε την επιχείρηση, να την προχωρήσουμε και όλα αυτά». Παίρνω το λόγο πρώτος και λέω «Κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο?» «Βεβαίως και σας δίνουμε το λόγο». Πολύ ωραία. Καταρχάς λέω «Δεν ήμουνα ενημερωμένος και θα συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα». Το βλέπετε εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να το παραλάβετε κιόλας, επαναλαμβάνω για δικιά σας χρήση. Απ' την ώρα που δεν είμαι ενημερωμένος και ως νέο μέλος αυτής της εταιρείας, δεν γνωρίζω σήμερα ποια είναι η οικονομική κατάσταση αυτής της εταιρείας. Είναι σαν να πηγαίνετε εσείς σήμερα, οποιοδήποτε από εσάς, να σας λένε είστε νέο μέλος μιας εταιρείας ΑΕ, άρα φέρετε ευθύνη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και με το καλημέρα, εφόσον γνωριστήκαμε και εφόσον βγάλαμε τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους διευθύνοντες συμβούλους, να σας λένε ότι ακούστε, θέλουμε και αυτούς τους μισθούς, δίχως εσείς να έχετε καμία ενημέρωση για το ποια είναι η οικονομική κατάσταση αυτής της εταιρείας. Τι πιο φυσιολογικό εγώ λοιπόν λέω. Εγώ θεωρώ, η άποψή μου είναι, ότι θα πρέπει να υπάρχει μισθός και στον πρόεδρο και στο διευθύνοντα σύμβουλο για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά αυτή η εταιρεία. Γιατί πιστεύω ότι θέλει να λειτουργήσει αυτή η εταιρεία και γιατί πιστεύω ότι θα γίνουν έργα. Όμως, δεν είμαι λέω σήμερα σε θέση να ξέρω ποιος θα πρέπει να είναι αυτός ο μισθός και αν αυτός που μου λέτε θα πρέπει να είναι αυτός ή μεγαλύτερος ή μικρότερος. Καλύτερα είναι να αποσύρουμε, όχι καταψηφίζω, γιατί ακούστηκε ότι καταψήφισα. Να αποσύρουμε, λέω, το συγκεκριμένο θέμα, να το φέρουμε την επόμενη φορά, είναι σε μία εβδομάδα, με εισήγηση, με ανάλυση με το ποια είναι η οικονομική κατάσταση σήμερα αυτής της εταιρείας, τι θέλει να κάνει αυτή η εταιρεία αυτό το χρόνο, φέτος, παιδιά, ξεκινάμε. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτή την εταιρεία? Υπάρχει σχέδιο πενταετίας για αυτή την εταιρεία, γιατί ορίζεται για 5 χρόνια αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Και φέρτε μου λοιπόν μαζί με τον ισολογισμό της εταιρείας από εδώ και πέρα και τους μισθούς. Ότι θέλουμε αυτούς τους μισθούς, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτά τα 10 πράγματα. Άρα, εγώ να έρθω και να συμφωνήσω μαζί σας και μπορεί να σας πω ότι χρειάζεται και παραπάνω τελικά χρήματα σε μισθό από ό,τι από αυτά που προτείνετε. Αυτό ακριβώς είπα. Και καλό είναι, εάν θέλετε και αν έχουν κρατηθεί, να πάρετε και πρακτικά από τον Δημόπρακτο. Γιατί αν δεν έχουν κρατηθεί, σίγουρα ευθύνη δικιά μου δεν είναι. Παίρνει το λόγο μετά ο κύριος Γιώνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Ο άνθρωπος έρχεται, καταλαβαίνω και τον, σε δύσκολη θέση, γιατί λέω εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό το θέμα και μήπως είναι καλύτερα, και εγώ συμφωνώ να υπάρχει κάποια αντιμισθία, αλλά είναι καλύτερα, λέει, να συζητήσουμε οι τρεις δήμαρχοι, και δεν θέλω, λέει, να μειώσω κανέναν από εδώ, έτσι ακριβώς είπε ο άνθρωπος, οι τρεις δήμαρχοι, εγώ, ο κύριος Μανάβης και ο κύριος Σταυρέλης, να δούμε ποια είναι η πορεία αυτής της εταιρείας και να φέρουμε μετά και τις αποζημιώσεις. Το ίδιο είπε και ο κύριος Μανάβης. Συστρατεύτηκα εγώ κάπου στην άποψη των δημάρχων, είχαν μία άλλη πρόταση να κουβεντιάσουν οι τρεις δήμαρχοι. Εγώ είπα ότι θέλω τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε και το θέμα αποσύρθηκε.
Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα με το τι έγινε στο Δημόπρακτο για να έρθει την επόμενη φορά. Και επειδή με έκπληξή μου, χθες σε συνέντευξη του κύριου Σταυρέλη, άκουσα κάποια περίεργα πράγματα. Και επειδή ο καθένας μπορεί να είναι καχύποπτος και να λέει ότι κοίτα να σου πω κάτι, μπορεί να μην μας τα λέει και καλά ο Πιέτρης, μπορεί όντως να ψήφισε αρνητικά στα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων και να συστρατεύτηκε με τους άλλους Δήμους. Το ακούσαμε γι' αυτό. Εδώ είναι, κύριε, το πρακτικό της συνεδρίασης χθες, του Δημόπρακτου. Ξέρετε πώς μπορείτε να το βρείτε. Κάνετε μία αναζήτηση. Μπαίνετε στο Google, κάνετε αναζήτηση Δημόπρακτος Διάβγεια. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό. Το κατεβάζετε και το διαβάζετε. Τι λέει? Σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δημόπρακτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, Αναπτυξιακός Οργανισμός, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή το σύνολο των 9 τακτικών μελών. Αυτά που σας είπα. Θέμα πρώτο. Λήψη απόφασης για συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Λήψη απόφασης για ορισμό διευθύνοντα συμβούλου. Καθορισμός αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών μελών. Κατόπιν συζήτησης και ονομαστικής ψηφοφορίας, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει τους εξής. Βασίλειος Σταγαράς, πρόεδρος. Αθανάσιος Μανάβης, Β' αντιπρόεδρος. Γεώργιος Γιώνης, Α' αντιπρόεδρος. Νεκτάριος Πιλιόπουλος, διευθύνων σύμβουλος. Και όλοι οι υπόλοιποι μέλη. Πολύ ωραία. Στο τέλος, μάλιστα, αυτό είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Πού εγώ καταψήφισα θέμα? Πού εγώ πήγα κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων? Τι λέει ο κύριος Σταυρέλης? Τι ψέματα είναι αυτά τα οποία ακούσαμε χθες στη συνέντευξή του? Εδώ υπάρχουν πρακτικά. Τι λένε αυτά τα πρακτικά? Ότι ομόφωνα ψηφίσαμε όλη την πρόταση της Δημοτικής Αρχής του κύριου Σταυρέλη. Το δεύτερο θέμα, πού καταψηφίστηκε? Αποσύρθηκε. Και γιατί δεν ήρθε θέμα στο email που λάβαμε με εισήγηση ότι θέλουμε αυτούς τους μισθούς? Και τι θέλετε να κάνετε με αυτούς τους μισθούς? Κάτι τελευταίο σχετικά με την χθεσινή συνέντευξη του κύριου Σταυρέλη. Κάποιοι σύντομοι σχολιασμοί και ολοκληρώνω. Άκουσα τον κύριο Σταυρέλη να λέει ότι είναι υπέρτατα δημοκρατικός. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τον κύριο Σταυρέλη να λέει ότι είναι δημοκρατικός. Δηλαδή είναι σαν να σας λέω εγώ σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη. Αύριο είναι η μέρα Παρασκευή. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Σε μια χώρα είμαστε που εδώ και χρόνια έχουμε δημοκρατία, σε όλους τους δήμους υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει διαφάνεια και όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι λειτουργούσαν δημοκρατικά. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν κάθε φορά να αναφέρουμε υπέρτατα δημοκρατικός. Δεύτερον, πλειοψηφία λέει 5-4. Μπήκαμε δηλαδή στο Δημόπρακτο και είμαστε παραπάνω οι Κορίνθοι, λιγότεροι έτσι. Εγώ ξέρω ότι στο Δημόπρακτο είναι μια εταιρεία που όλοι είναι προς το συμφέρον όλων. Δηλαδή έρχεται ένα έργο για την Κορίνθο. Δεν ψηφίσουν το Λουτράκι και ο Βέλο Βόχας. Έρχεται ένα έργο όλες για το. Όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Θήκη. Ήταν ομόφωνες. Ήταν ομόφωνες και έτσι πρέπει να είναι. Έρχεται ένα θέμα για το Λουτράκι. Τι θα πω εγώ? Α, δεν το ψηφίζω γιατί είναι για το Λουτράκι. Ή ήρθε θέμα για έργο για την Κόρινθο και εγώ είπα: εγώ υποστηρίζω το Λουτράκι και δεν υποστηρίζω την Κόρινθο, γιατί εδώ πέρα πραγματικά θα τρελαθούμε με αυτά που ακούσαμε. Τρίτον, ψιθύρους λέει: ακούω ο κύριος Σταυρέλης σε βάρος της πόλης ότι κάτι έχει γίνει με τους άλλους Δήμους και με τον Πιέτρη. Αυτό δεν άφησε να εννοηθεί χθες? Ωραία. Αν εγώ χθες ψήφιζα τους μισθούς που έφερε ο κύριος Σταυρέλης για τους συμβούλους του, χωρίς εισήγηση, μήπως θα υπήρχαν ψήφιροι ότι εγώ έχω κάνει υπόγειες διαδρομές με τον κύριο Σταυρέλη? Δεν μπορούσε να υπάρχουν και αυτοί οι ψήφιροι. Τι είναι αυτά λοιπόν? Δηλαδή ο κύριος Σταυρέλης βασίζεται σε ψιθυρούς? Εγώ σε στοιχεία βασίζομαι. Ήρθε η πρόταση, μαζί είμαστε, προχωράμε. Δεν μου φέρατε πρόταση, δεν γνωρίζω τα οικονομικά στοιχεία, δεν ψηφίζω στον αέρα. Γιατί δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου, εκπροσωπώ την αντιπολίτευση του Δήμου Κορινθίων. Άκουσα νεαρός δημοτικός σύμβουλος. Μία φορά, δύο φορές. Λέει, δεν καταλαβαίνω. Αν ήμουν 80 χρονών, τι θα έλεγε ο ηλικιωμένος δημοτικός σύμβουλος? Τι είναι αυτά? Και τι σημαίνει, επειδή είσαι νεαρός, τι είσαι? Αφελής? Ή περίμενε ο κύριος Σταυρέλης θα βάλουμε τον κύριο Πιέτρη που είναι νεαρός για να περνάμε τα θέματά μας εύκολα? Δεν νομίζω. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσω κάτι στον αέρα δίχως να έχω ενημέρωση. Κακώς αν είχε αυτή την αντίληψη ο κύριος Σταυρέλης για μένα. Ψήφισε ενάντια, λέει, στα συμφέροντα του Δήμου Κορινθίων. Από όλα αυτά που σας έχω δείξει προς το παρόν, έχετε δει εσείς κάπου ενάντια να είμαι στο Δήμο Κορινθίων? Αλήθεια σας λέω.
θέλω μετά να πάρετε όλοι το λόγο και να μου κάνετε ερωτήσεις. Δεν θα σας πω ότι είμαι υπέρτατα δημοκρατικός εγώ. Εγώ θέλω να το κάνετε έτσι μόνοι σας. Να μου πείτε, ρε παιδί μου, ότι έχεις ψηφίσει αρνητικά. Είσαι αρνητικά του Δήμου Κορυδαλλίων. Φαίνεται. Η πρόταση, λέει, δεν εγκρίθηκε με τη συμπαράσταση τη δική μου. Ποια πρόταση? Δεν είπε σε εσάς που σας έδωσε τη συνέντευξη. Ποια πρόταση δεν εγκρίθηκε? Καταρχάς δεν ψηφίστηκε. Το λένε τα πρακτικά. Δεν τέθηκε καν ως θέμα συζήτηση εκείνη την ώρα. Αποσύρθηκε για να το φέρουμε την επόμενη φορά. Άρα τι δεν εγκρίθηκε? Αναφέρει διαρκώς ότι οι εκλογές τελείωσαν. Το ξέρουμε ότι τελείωσαν οι εκλογές. Μα γι' αυτό είναι και δήμαρχο. Και έχει πάρει το 48% και μας το ξαναλέει, πήρα το 48% και εγώ εκπροσωπώ το 52%. Αυτό τι μαζεύω. Μισό λεπτάκι. Στο δημόπρακτο. Τι πρέπει να πω σε αυτό το 52%? Τι πρέπει να πω, ότι ψηφίζω στον αέρα τέτοιους μισθούς χωρίς να έχω ενημέρωση? Όχι. Με συγχωρείτε. Άκουσα και το άλλο τρομερό χθες. Μη φανταστείτε, λέει, τίποτα μεγάλα ποσά για μισθούς. Των 2.000 ευρώ το μήνα καθαρά. Εμένα προσωπικά, στη δικιά μου αντίληψη, τα 2.000 ευρώ, όχι για το δημόπρακτο, γενικά, μου φαίνεται ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός μισθός σήμερα για τη χώρα μας, για την πόλη μας, για το Δήμο μας. Εάν για τον κύριο Σταυρέλη θεωρείται ότι ο μισθός των 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα είναι κάτι αμεληταίο, είναι η άποψή του. Και εμένα δεν είναι αμεληταίο. Σίγουρα και για τους δημότες των Κορινθίων και του Λουτρακίου και του Βραχατίου, εάν τους ρωτήσετε, δεν θα σας πει έστω και ένας ότι είναι αμεληταίος αυτός ο μισθός. Έτσι δεν είναι? Μια συμβουλή λοιπόν θέλω να του δώσω και του κύριου Σταυρέλη, κλείνοντας, από το νεαρό δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Τιμολέον Πιέτρη, ότι να μην παίρνετε, κύριε Σταυρέλη, ποτέ αποφάσεις εν θερμό. Ποτέ. Και μην βγάζετε ανακοινώσεις εν θερμό, γιατί εσείς εκπροσωπείτε σήμερα όλους τους δημότες του Δήμου Κορινθίων. Πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικός. Και να σας πω και κάτι. Εγώ προσωπικά δεν το πάω στα άκρα, θα μπορούσα. Χθες ακούστηκαν πράγματα. Σβήνει ο Πιέτρης, αποτελεί παρελθόν, τελείωσε. Ποιος αποφασίζει ότι τελείωσε ότι μιλώνει ο Πιέτρης? Ο κόσμος δεν ψηφίζει. Ή ο κύριος Σταυρέλης πιστεύει ότι έγινε ιδιοκτήτης του Δήμου Κορινθίων? Δήμαρχος έγινε. Πόσοι δήμαρχοι έχουν περάσει και πώς θα περάσουνε? Και πόσοι αντιδήμαρχοι πέρασαν και πώς θα περάσουνε? Τι είμαστε σε αυτή τη ζωή? Όλοι θα έρθουμε, θα φύγουμε, οκ. Okay. Αλλά όχι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τιμούν αυτόν τον θεσμό, τον οποίο θα πρέπει όλοι να τον τιμάμε και οποιοδήποτε θεσμό έχουμε και εκπροσωπούμε σήμερα τους δημότες. Κλείνοντας, θεωρώ ότι έκανα το σωστό, εκπροσώπησα έτσι όπως θα έπρεπε τα συμφέροντα όλων των Κορινθίων και δεν πήγα κόντρα ποτέ και δεν θα το έκανα να πάω κόντρα στο συμφέρον του Δήμου μου, στο οποίο ο οποίος Δήμος και οι δημότες του με έχουν τιμήσει, παρά το νεαρό της ηλικίας μου, κύριε Σταυρέλη, τρεις συνεχόμενες φορές και με έχουν εκλέξει Δημοτικό Σύμβουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς, έχω να σας πω ότι ακόμα κι αν ψηφιζόταν, γιατί το διακύβευμα ποιο ήτανε, ο καυγάς γιατί γίνεται, για τους μισθούς του Προέδρου και του Διευθύνων του Συμβούλου, αλλά ακόμα κι αν περνόταν απόφαση, ήταν άκυρη. Ήταν άκυρη η απόφαση. Γιατί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται σύμφωνα με το καταστατικό σελίδα 35 άρθρο 15 από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, στη σελίδα 40 στο άρθρο 18 περιλαμβάνεται και αυτό, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Και προβλέπεται άλλωστε και από το νόμο 45-48 18 στο άρθρο 109. Δηλαδή η απόφαση δεν είναι του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι Γιάννης Κερνά ή Γιάννης Πίνη. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πόσα χρήματα θα πάρει ο Πρόεδρος και πόσα ο Διευθύνων Σύμβουλος. Δεν έχω αντίρρηση να είναι αμοιβόμενη και η μία θέση και η άλλη θέση, αλλά να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Παρότι στη δική μου θητεία άμεστος ήταν ο Πρόεδρος, εγώ, άμεστος ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος. Γιατί έπαιρνε το μισθό από το Δήμο. Mm. Και το κάναμε αυτό συνειδητά για να μην επιβαρύνουμε με έξοδα τον Δημόπρακτο, γιατί άλλος είναι ο σκοπός του. Κλείνοντας, θέλω να συστήσω στον κύριο Σταυρέλη να είναι συνεργάσιμος και με τους άλλους δημάρχους, αλλά και γενικότερα με την αντιπολίτευση και με όσους συνεργάζεται και πρέπει να συνεργάζεται.
να είναι λιγότερο αλαζόνας και να τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, γιατί δεν το κάνει. Και έχουμε τα παραδείγματα της αύξησης των δημοτικών τελών κτλ. Και δεν πρέπει να βλέπει και να δημιουργεί εχθρούς παντού, είτε στο Δήμο είτε στους όμορους Δήμους. Αν έχει την αγωνία να βολέψει τους σπόνσορές του, έχει το χρόνο μπροστά του. Θα τους βολέψει. Δεν είναι να το κάνει με το καλημέρα, άμεσα, τώρα δηλαδή. Θα το καταφέρει. Έχει χρόνια μπροστά του. Και ο Νανόπουλος δεν πουλά το Δήμο Κορινθίων. Τον αγαπάει το Δήμο Κορινθίων. Και αποδεικνύεται καθημερινά. Ούτε κάνει ανίερες συμμαχίες. Και αυτές οι μεγάλες κουβέντες που λέει ο κ. Σταυρίδης, καλά είναι να τις πάψει να τις λέει, γιατί λέει μεγάλες κουβέντες και κάνει άλλα πράγματα. Και εγώ, παρότι έκανε αυτή την επίθεση ο κύριος Σταυρέλης, παρόλα αυτά, επειδή διατηρώ και την ηρεμία μου και την ψυχραιμία μου και την αγάπη μου για το Δήμο, παρόλα αυτά παραμένω στην επιθυμία μου που έχω και την πρότασή μου να συνεργαστώ με τη νέα Δημοτική Αρχή, αν και όπου μου ζητηθεί. Και καλό θα είναι ο κύριος Σταυρέλης να συμβουλεύεται λιγότερο κακούς συμβούλους. Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πιέτρη, εκπροσωπώντας καταρχήν το Μητράκι Μπλοκ, το Κορυφαίο 24 και τον εαυτό μου και όχι κάτι άλλο στη συνέντευξη τύπου αυτή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Σταυρέλης χθες, αν κατάλαβα καλά, αφού η μετοχική σύνδεση στο Δημόπρακτο είναι 50% ο Δήμος Κορινθίων, 25%, 25% η άλλη η έτερη δήμη. Και αφού ο κύριος Σταυρέλης θεωρεί ότι ο Δήμαρχος Κορινθίων και ο Δήμος, τέλος πάντων, στο Δημόπρακτο είναι ο απόλυτος άρχων, για ποιο λόγο να συμμετέχουν οι άλλοι δύο δήμοι και αν από το καταστατικό προβλέπεται η αποπομπή του κυρίου Πιέτρη. Θα σας απαντήσω ευθαρσώς. Η επιθυμία και η δική μου και των άλλων δημάρχων όταν ιδρύσαμε τον Δημόπρακτο ήταν να είναι ένα όργανο συνεργασίας, όχι ιδιοκτησία ενός Δήμου και επιβολή του στους άλλους, συνεργασίας, κυρίως για έργα κοινά που έχουμε να κάνουμε. Είτε αυτό αφορά την αποχέτευση που είναι και οι τρεις Δήμοι για το μέτωπο του Κορινθιακού, είτε είναι για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου η Κόρινθος μαζί με το Λουτράκι κτλ. Και σε αυτή την συνεργασία εγώ προσβλέπω και με βάση αυτή την νοοτροπία συστήθηκε ο οργανισμός. Γι' αυτό και προβλέφτηκαν και οι πλειοψηφίες αλλά και η μετοχική σύνθεση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί ο κύριος Σταυρέλης ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου να ανακαλέσει τον κύριο Πιέτρη. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών, δύο κατηγορίες συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τρεις είναι οριζόμενοι από τους Δημάρχους. Και αυτοί μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι άλλοι έξι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο, στη σελίδα 25, άρθρο 9. Η οποία Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του οποιοδήποτε, είναι εκείνη η οποία αποφασίζει αν θα ανακληθεί από τη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Πιέτρης ή όχι. Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, θα γίνει. Οι τρεις δήμαρχοι. Αν δεν, με τη βάση τις μετοχές τους. Αν δεν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί να ανακληθεί. Τα υπόλοιπα όλα είναι προφανώς συσκοπισμός. Συνάδελφοι, θα μπορούσε να είναι πρόεδρος ένας άλλος δήμαρχος σε αυτό το Δημόπρακτο, χωρίς μισθό. Βεβαίως το μπορούσε. Βεβαίως το μπορούσε. Αυτή ήταν άλλωστε και η νοοτροπία και η επιθυμία όλων μας να έχουμε λίγα έξοδα στον Δημόπρακτο. Σας είπα, οι δαπάνες για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο στη θητεία τους είναι 350.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό. Εγώ είχα φροντίσει να είναι άμεσες και οι δύο θέσεις. Κύριε Δήμαρχε, ναι. Συζητώντας με τον κύριο Ταγαρά, χωρίς να το έχω όμως κάπου καταγεγραμμένο, αν θέλετε αποδέχεστε ότι είναι πληροφορία που είναι σωστή. Εγώ είμαι ανοιχτός. Μας είπε ο κύριος Σταγαράς ότι έγινε μια πλήρης ανάλυση των έργων που θα κάνει ο Δημόπρακτος το επόμενο χρονικό διάστημα και το πόσα χρήματα θα έρθουν από αυτά τα έργα και γι' αυτό υπάρχει το εύλογο του κόστους των δύο αυτών μισθών γιατί έχουν να δουλέψουν πάρα πολύ και ότι έγινε μια πλήρης ανάλυση πριν έρθει για ψήφιση το δεύτερο θέμα. Μάλιστα μας είπε ότι είχε γίνει και μια
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των τριών δημάρχων στη Γενική Συνέλευση, εκεί που είχε πλήρη ανάλυση πάλι από τον κύριο Ταγαράκη και τον κύριο Πλατή, το τι είναι να κάνει ο δημόπρακτος και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάρουν μισθό οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν έχω αντίρρηση να πάρουν μισθό. Εκείνο που έχω αντίρρηση είναι η απόφαση ή όποια απόφαση να πάρθει από το αρμόδιο όργανο και να τεκμηριώνεται. Γιατί άλλο είναι να παίρνεις χρήματα από το μετοχικό κεφάλαιο τώρα και άμα τελειώσει το μετοχικό κεφάλαιο να ζητήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να δώσουν οι Δήμοι δηλαδή στο δημόπρακτο και να περιμένουν πότε θα πάρουν χρήματα από τα έργα για να πληρώσουν, και βεβαίως άμα δώσουν εισφορά στον δημόπρακτο σημαντικό ποσό, θα έρθει ο κ. Σταυρέλης, θα πει θέλω καινούργια αύξηση στα δημοτικά τέλη ή όχι. Γιατί το προανήγγειλε και αυτό, ότι θα δώσει καινούργια αύξηση στα δημοτικά τέλη. Ο κύριος Πιέτρης, μιας και ήταν στον Δημόπρακτο, αν άκουσε τέτοια ανάλυση. Τώρα θα σου απαντήσω. Ο κύριος Πιέτρης μπορεί να σας πει τι η συζήτηση που έγινε. Αν ακούσετε μια τέτοια ανάλυση. Εγώ σας λέω το γενικό, το οποίο πρέπει να τεκμηριωθεί, να αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο. Αυτό είπε ο κύριος Σταγαράς, κύριε Τσαρμπές, σε εσάς ότι έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ότι έγινε στη Γενική Συνέλευση και ότι ήταν πλήρως ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο που θα ψήφιζε. Πώς ήταν πλήρως ενημερωμένο, πώς σας είπε ότι ήταν. Μισό λεπτό, κύριε. Πώς σας είπε ότι ήταν πλήρως ενημερωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο? Εγώ δεν ανήκω στη Γενική Συνέλευση, ήμουν ένα καινούριο μέλος. Πήγα πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν υπήρχε καμία τέτοια ενημέρωση για το ποια έργα κάνουν και μάλιστα τους ρώτησα ποια έργα έχουμε σκοπό να κάνουμε, τι έχουμε σκοπό να κάνουμε, ποια έργα τρέχουν σήμερα, ποια είναι η οικονομική κατάσταση σήμερα της εταιρείας, γιατί δεν τα έχω γραπτώ όλα αυτά. Δεν πήρε το λόγο ο κύριος Σταγαράς να μου απαντήσει σε αυτά που μου λέτε, κύριε Τσαρμπέ. Σε ποιο διοικητικό συμβούλιο ενημέρωσε ο κύριος Τσαρμπός όλα αυτά τα πράγματα που λέτε? Και αν υπάρχουν πρακτικά, γιατί δεν τα φέρουν να τα δούμε για την ενημέρωση αυτών των έργων? Ούτε τον κύριο Πλατή είχατε ενημέρωση. Σας παρακαλώ, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και καλό είναι να ρωτήσετε και τους άλλους δημάρχους, εάν άκουσαν εκείνη την ώρα οι άνθρωποι στο διοικητικό συμβούλιο για τέτοια έργα και για ποσάκι. Εάν τα πήρανε κιόλας γραπτός, να τα δούνε τουλάχιστον. Άμα τα είχα, θα σας τα δίνα. Πώς σας έχω αυτό εδώ πέρα και αυτό? Θα σας τα δίνα, να τα δείτε. Μένει. Δεν κατάλαβα. Γιατί άμα ερχόντουσαν ότι είχαμε να διαχειριστούμε έργα, θα λέγαμε όχι εμείς τα έργα. Εκείνο που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι ο δημόπρακτος θα διαχειριστεί έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό και χρειάζεται και σωστή ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικότερα στους πολίτες και απόλυτη διαφάνεια.